τι άλλο μπορούσε να γίνει, να μην τους δεχτούμε τους ανθρώπους. Εσείς είστε στην κυβέρνηση. Σας ρωτώ, πρέπει να τονίσετε το θέμα, υπήρχε κυρία. Υπήρχε άλλη επιλογή να μην δεχτούμε τον πρόσφυγα. Ναι, βέβαια υπήρχε. Καλιά, να με συγχωρείτε. Τι έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά, τους έφτανε μέχρι την συνοριογραμμή. Και μετά τι έκανε. Μα εδώ μιλάμε για θάλασσα, κύριε Μπογδάνο. Εγώ ακριβώς γι' αυτό. Έτσι μπορούμε. Εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Μπορούμε να βάλουμε φράχτη στη θάλασσα. Κυρία μου, υπάρχουν τεχνικές. Το ελληνικό λιμενικό μπορεί να αναγκάσει το τουρκικό λιμενικό ή να τους πάρει πίσω ή να αναγκαστούμε να τους διασώσουμε εμείς. Συγγνώμη. Δεν είναι πολύ θεωρητικό αυτό. Όχι, δεν είναι καθόλου θεωρητικό. Γιατί δεν έμπαιναν τα τελευταία χρόνια και άρχισαν να μπαίνουν με το που βγήκε η Τασία που τους έλεγε ελάτε από εδώ και δεν υπάρχουν καθόλου. Δεν πνίγονταν άνθρωποι, κυρία Καπαντάρη, την περίοδο 13-15. Περισσότεροι είχαν. Περισσότεροι έχουν πνιγεί τα τελευταία τρία χρόνια που κάνετε αυτό που κάνετε. Περισσότεροι έχουν πνιγεί τα τελευταία. Δημοσιογράφος είμαι, καθημερινά καλύπτω. Δόξα τω Θεώ, αν εξαιρέσουμε μία περίοδο για την οποία φροντίσατε να μείνω εκτός, κάθε μέρα είμαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Το πώς έχουν πνιγεί από το 15. Να το κοιτάξουμε άμα θέλετε. Ποιος θέλει, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που εσείς λέτε ότι πριν τις σάπιες βάρκες από την Τουρκία. Δεν είπα αυτό. Πριν τους πνίγατε οι νεοδημοκράτες, μας λέει η κυρία Καφαντάρη. Όχι μόνο δεν τους έπνιγαν, αλλά κόβανε και το βήχα στην τουρκική ακτοβυλακή, η οποία έχει ξεσαλώσει τώρα, κυρία Καφαντάρη. Τα νούμερα μιλάνε. Και ενώ του αριθμού έχει του ανθρώπου. Εντάξει, όταν πέρασαν από τη χώρα μας 1.000.000 άνθρωποι το 2015. Κυρία μου, την πρώτη φορά που πήγα στη Συρία ήταν 2010. Η τελευταία φορά που πήγα στη Συρία είναι πριν από 5 μήνες. Δεν θα μου πείτε τι γίνεται στη Συρία. Οι προσφυγορωές από τη Συρία στην Τουρκία και αλλού είναι διαρκείς από το 2012. Μάλλον δεν είστε ενημερωμένοι καλά. Θα μου πείτε εγώ που έχω πάει στη Συρία 4 φορές τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν είμαι ενημερωμένος καλά και είστε εσείς που πουλάτε την προπαγάνδα. Εσείς μπορεί του ότι να θα τους πετάγαμε να στη θάλασσα. Fake news. Έχετε αχρηστεύσει τους ανθρώπους της ελληνικής ακτοφυλακής. Τους έχετε βγάλει έξω με πλοία χωρίς όπλα. Τους έχετε υπάρχει. Κάνει όλους βαστάζους και μπράβους του Πρωθυπουργού για να πηγαίνω έρχεται. Εγκαταλείπω το πάνελ. Όχι, δεν εγκαταλείψετε. Θα φύγω εγώ, κυρία Καπαντάρη. Αυτό δεν πρέπει να το κάνετε. Και αν θέλετε δεν μιλάω κι άλλο. Όχι, θα το κάνω. Αν θέλετε δεν μιλάω κι άλλο. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν πρέπει να το κάνετε. Δεν πρέπει, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν πρέπει να το κάνετε. Δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Θα φύγω εγώ άμα θέλετε. Δεν πρέπει. Κωνσταντίνε, δεν θα συνεχίσει έτσι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μανώλη, πάμε σε ένα διάλειμμα. Μανώλη, σε ένα διάλειμμα.